Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με τα δικά σας setup, που βέβαια αυτό το βίντεο δεν θα έχει τα δικά σας setup, θα έχει το δικό μου setup που το έχετε ζητήσει πάρα μα πάρα πολλές φορές. Μου έχετε γράψει σε πολλά σχόλια, κάνω τόσα επεισόδια που δείχνω τα δικά σας setup και στην Αθήνα δεν σας έχω δείξει το δικό μου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε και τι έχω φτιάξει εγώ. Πριν όμως περάσουμε πιο κοντά στο δικό μου setup για να τσεκάρουμε λεπτομέρειες τι συμβαίνει εκεί από πίσω, πάμε να δούμε πρώτα το χορηγούμενο μήνυμα για αυτό εδώ το βίντεο. Όπου μαζί μας σήμερα έχουμε το eneba.com, το πάρα πολύ γνωστό site που έχει παιχνίδια, extra DLC και ό,τι άλλο μπορείτε να ψάξετε γύρω από το gaming σε πολύ καλές τιμές. Κάτω στην περιγραφή έχω ένα σύνδεσμο που αν το πατήσετε και κάνετε την εγγραφή σας, τσιμπάτε ένα ευρουλάκι τζαμπαρία για την πρώτη σας αγορά, για να κάνετε έτσι ακόμα πιο οικονομικά τα παιχνίδια που θέλετε να πάρετε. Συν, αν χρησιμοποιήσετε και τον κωδικό Just Unboxed χωρίς κενά, έχετε επιπλέον 3% έκπτωση. Οπότε το αφεντικό τρελάθηκε, τσεκάρετε τα link που έχω από κάτω και πάτε και παίρνετε τα παιχνίδια σας. Και τώρα πλέον βρίσκομαι πίσω από την κάμερα για να σας εξηγήσω λίγο καλύτερα τι συμβαίνει εδώ και να σας τα δείχνω ταυτόχρονα. Αρχικά να ξεκινήσουμε με τα κλασικά, λέγοντας ότι έχουμε ένα setup με τρεις οθόνες σε περίεργη διάταξη. Έχουμε δύο κλασικές οριζόντιες και μία κάθετη. Ο λόγος που έχει μπει η κάθετη αυτή οθόνη είναι για τα live stream, που τώρα θα μου πεις ποια live stream με το ίντερνετ που έχω. Όταν θα γίνουν τα live stream τέλος πάντων, εκεί πέρα έχω να βλέπω τα σχόλιά σας πιο εύκολα, για να είναι και κοντά και όλα στην κάμερα, οπότε να μην κοιτάω από την άλλη. Στην ουσία τη συγκεκριμένη οθόνη δεν την χρησιμοποιώ καθόλου τη διάρκεια, μόνο για τα live την ανάβω, δεν μου χρειάζεται. Και κατά κύριο λόγο χρησιμοποιώ αυτές τις δύο οθόνες εδώ πέρα. Η μία είναι πιο τουμπανιάρικη ή κεντρική, είναι μια gaming οθόνη, και η δεύτερη είναι μια έτσι πιο απλή τυπική. Στα δεξιά και εννοείται πάνω στο γραφείο, δεν υπήρχε περίπτωση αυτό το σύστημα να το έβαζα κάτω από το γραφείο, έχουμε τον υπολογιστή μου με ένα αρκετά ιδιαίτερο κουτί. Το έχουμε δει όλο το σύστημα με λεπτομέρειες, έχει γίνει βίντεο για το συγκεκριμένο εδώ για να το δείτε και από όλες τις οπτικές γωνίες. Βέβαια έχω κάνει κάποιες αναβαθμίσεις στο εσωτερικό του που θα τις τσεκάρουμε και στη συνέχεια. Αυτό που θα παρατηρήσατε είναι ότι έχω μπόλικες κάμερες, δεν έχω μόνο μία, έχω διάφορες εδώ πέρα. Έγινε και κάποια προσθήκη τώρα τελευταία, αυτή εδώ από την Elgato, όπως επίσης και τα φώτα που βλέπετε στο πίσω μέρος. Έχω και κάποια RGB και γενικότερα αυτό που βλέπουμε όταν καθόμαστε πιο πίσω είναι ότι το συγκεκριμένο setup είναι φτιαγμένο για να βγάζει content. Πιο αριστερά, αν πάμε τώρα, βλέπουμε και το setup της Έλενας, το οποίο δεν θα σας το δείξω, γι' αυτό έχω βάλει και την καρέκλα μπροστά. Βέβαια, αν θέλετε να το δούμε, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια. Εδώ πάνω έχουμε περιφερειακά, μπόλικα περιφερειακά, θα πάω και πιο κοντά για να τα τσεκάρουμε καλύτερα. Γίνεται ένας χαμός. Σίγουρα είμαι αρκετά πάνω από το μέσο όρο, γιατί πέρα από πληκτρολόγιο, ποντίκι, RGB εννοείται, έχουμε RGB mousepad, έχουμε δύο κάρτες ήχου, έχουμε stream deck, έχουμε ηχομπάρα στο πίσω μέρος, έχουμε και έναν ανεμιστήρα από ό,τι βλέπετε. Το συγκεκριμένο ανεμιστήρα τον έχω παρόλο που εδώ από πάνω βρίσκεται το air condition. Παρόλο που έχω το air condition το καλοκαίρι, μπορεί να ζεσταίνομαι λίγο ακόμη και να θέλω λίγο αέρα στη μούρη μου, οπότε γι' αυτό έχει μπει και αυτός ανεμιστήρας εκεί από πίσω. Δεύτερη κάρτα ήχου, και δεν έχω μία, αλλά έχω δύο Alexes, δύο έτσι smart assistant, να το πω όπως το λέω και στο χωριό μου. Γιατί τώρα έχω δύο θα ρωτήσετε? Γιατί αυτή εδώ, παρόλο που έχει οθόνη, είναι κουφάλογο. Ναι, καλά ακούσατε, η συγκεκριμένη δεν ακούει τίποτα, τα μικρόφωνα που έχει δεν είναι καλά για κάποιο λόγο, οπότε δεν με βόλεψε. Ναι, την έχω εκεί πέρα για να κάνω διάφορες smart λειτουργίες με την αφή, γιατί έχει οθόνη αφής, αλλά για να μπορώ να κάνω το χειρισμό σε όλο το smart home από παντού, έχω την κλασική, το Echo Dot, το οποίο έχει καλά μικρόφωνα πάνω, και μάλιστα έχουμε και μια 3D print εκτυπωμένη βάση, την οποία την έχουμε δείξει και στο δεύτερο κανάλι, στο 3D Minute που έχω εγώ και Έλενα, που πρέπει να πάτε να το τσεκάρετε. Εδώ βλέπετε και το μικρόφωνο που έχω για τα βίντεο, βασικά τώρα τη βάση βλέπετε έτσι όπως το έχω ακουμπήσει εκεί στην άκρη. Είναι ένας απλός τυπικός βραχίωνας με το μικρόφωνο και όλα αυτά στεγάζονται πάνω σε ένα αρκετά μεγάλο custom γραφείο, το οποίο τώρα έχει μια πλάκα ανεμένα από το IKEA, αυτή την κλασική πλάκα από το IKEA, το οποίο το έχω ψιλομετανιώσει λίγο που έχω πάρει τη συγκεκριμένη, γιατί είναι 2 μέτρα επί 60 πόντους. Και τι σημαίνει το 60 πόντους? Ότι δεν έχει αρκετό βάθος για να έχω τα χέρια μου. Δηλαδή το επόμενο γραφείο που θα το έφτιαχνα θα το έκανα με 70 ή 75 πόντους που βγαίνουν. Αυτό που έχω βάλει εγώ για βάσεις είναι κάποιες συρταριέρες, οι οποίες δεν είναι οι κλασικές συρταριέρες του IKEA, γιατί δεν έχουν καθόλου καλό μηχανισμό συγκεκριμένες. Αυτές που έχω βάλει λοιπόν εγώ είναι κάποιες συρταριέρες για πάγκο κουζίνας. Δηλαδή
στο πάνω μέρος δεν έχουν ταβάνι, είναι χωρίς καπάκι, ας το πούμε έτσι πιο απλά, και έχει μπει από πάνω βέβαια το καπάκι από το IKEA, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Αυτές οι σιρταριέρες ήταν πολύ πιο φθηνές, είχαν γύρω στα 45 ευρώ, ενώ του IKEA είχαν 90, και το καλό που είχαν αυτές εδώ, πολύ καλύτερους μηχανισμούς, δηλαδή είναι και πιο ποιοτικές και πιο οικονομικές. Στη μέση εννοείται ότι έχει μπει ένα πόδι για να αντέχει το βάρος, γιατί στο πάνω μέρος εδώ έχω έναν βραχίωνα τριπλό, ο οποίος από ό,τι βλέπετε έχει και τρεις οθόνες, οπότε στο κέντρο έπρεπε να μπει ένα πόδι γιατί αλλιώς θα έκανε κοιλιά. Αυτό που ίσως μπορεί να παρατηρήσατε είναι κάποια ακουστικά που κρέμονται εδώ πέρα από τη βάση στην ουσία του μικροφόνου. Βέβαια δεν έχω μόνο αυτά τα ακουστικά, έχω και κάποια δεύτερα ακουστικά εδώ από πίσω. Και νομίζω ήρθε η ώρα σιγά σιγά να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω λοιπόν με τα ακουστικά. Θα ξεκινήσω τελείως ανάποδα από ό,τι συνήθως. Θα ξεκινήσω με τα ακουστικά. Το πρώτο ζευγάρι είναι κάποια Audio Technica M50. Είναι πιο στουντιακά ακουστικά, δεν είναι gaming. Έχουν πιο καθαρό ήχο, πιο στουντιακό ήχο. Και τα άλλα είναι κάποια κλασικά gaming ακουστικά από τη Razer, τα Kraken Ultimate. Πάμε όμως πιο κοντά για να τσεκάρουμε και τι συμβαίνει πάνω στο γραφείο μου. Πριν πάμε όμως εκεί, ξέχασα να αναφέρω κάτι. Εδώ έχουμε ένα ακόμη τραπεζάκι, μια προσθήκη με ένα παμπάλαιο πολυμηχάνημα εκτυπωτή, σκάνερ τα πάντα όλα. Αυτό το έχω παίζει από το γυμνάσιο το συγκεκριμένο εδώ. Δουλεύει ακόμα παραδόξως. Κάποια ζελεδάκια, be quiet είναι εδώ, δεν τα βλέπετε πολύ καλά. Και αυτό που βλέπουμε εδώ είναι UPS για τα πάντα πάνω στο γραφείο μου. Και αυτή τη στιγμή τραβάει 450 W, γιατί εντάξει κάνει και λίγο δουλειά ο υπολογιστής, παρόλο που δεν το βλέπετε εσείς. Σύν ότι το woofer από την ηχομπάρα. Εννοείται UPS γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε. Ήρθα λοιπόν και πιο κοντά να δούμε εδώ πέρα τι συμβαίνει και να ξεκινήσουμε με τις οθόνες. Η κεντρική οθόνη είναι μια Dell S2721 DGF, η οποία είναι μια gaming οθόνη Quad HD στις 27 inches με 165Hz HDR IPS panel. Πολύ καλή οθόνη, την έχω καταευχαριστηθεί. Στα αριστερά τώρα έχουμε επίσης μια οθόνη από την Dell. Νομίζω φαίνεται κιόλας εδώ πέρα. Ναι, φαίνεται. Η πιο απλή έκδοση είναι μια S2721D, πάλι Quad HD, IPS panel που το ήθελα να έχω IPS panel. Βέβαια αυτή τη φορά έχουμε πέσει στα 75Hz, για δευτερεύουσα οθόνη δεν χρειαζόμουν κάτι παραπάνω. Και η τρίτη οθόνη που είναι και στην κάθετη διάταξη είναι μια πιο απλή τυπική LG, απλή 24, επίσης IPS panel και Full HD, δηλαδή 1920x1080 στα 60Hz. Είπα για ποιο λόγο την έχω βάλει τη συγκεκριμένη, οπότε νομίζω δεν χρειαζόταν και κάτι παραπάνω. Στο πάνω μέρος τώρα έχουμε τρεις κάμερες. Έχουμε για μεσαία web κάμερα μία Logitech C920. Στα δεξιά έχουμε μία Elgato Facecam, πιο ντουμπανιάρικη. Μπορείτε να τσεκάρετε και το βίντεο για να δείτε και τη σύγκριση από αυτές τις δύο. Είναι το βίντεο που αναβαθμίζω το setup μου, οπότε μπορείτε να τις τσεκάρετε. Και τέλος, αυτή που χρησιμοποιώ για τα stream όταν θα ξεκινήσουν και για τα βίντεο που κάνω εδώ στο συγκεκριμένο setup είναι μία Sony A6000. Με dummy battery μόνιμα, για να μην χρειάζεται να τη φορτίζω τη συγκεκριμένη κάμερα, να είναι δηλαδή μόνιμα στο ρεύμα. Και για φακό έχω έναν Sigma 10XR με f1.4, έναν αρκετά καλό έτσι και τίμιο φακό. 1080p είναι η συγκεκριμένη κάμερα, δεν ξέρω τώρα αν θα κάνω αναβάθμιση σε κάποια 4K, γιατί πλέον μπήκε και το camlink το 4K, οπότε μπορώ να το κάνω από αυτή την άποψη. Θα δούμε, γιατί είναι και το οικονομικό στη μέση που όσο να πεις ζορίζει αρκετά. Από πάνω τώρα, για φωτισμό έχω ένα και άλλο ένα από εδώ Elgato Keylight με τις βάσεις του, πολύ ωραία. Και αυτό που χρησιμοποιώ επίσης είναι ένα κινέζικο RGB φωτάκι για να έχω έτσι και μια διαφορετική χρειά όταν γυρίζω τα βίντεο. Τα συγκεκριμένα εδώ από πάνω της Elgato ρυθμίζονται είτε μέσω από εφαρμογή, είτε από τον υπολογιστή, είτε από το Stream Deck που θα δούμε στη συνέχεια, γιατί συνδέονται με Wi-Fi. Και από πίσω βλέπετε υπάρχει ένας κρυφός φωτισμός πίσω από την οθόνη, που στην ουσία είναι μια Xiaomi, μια G-Light Color. Τώρα δεν θυμάμαι ποια ακριβώς. Είναι τέλος πάντων μια RGB λαμπίτσα της Xiaomi που είναι smart, συνδεμένη με την Alexa για να κάνω και διάφορα έξυπνα σενάρια. Αν κατέβουμε τώρα πιο κάτω, αυτό που θα δείτε στο πίσω μέρος, έχω ARGB LED ταινία που είναι πέρα-πέρα και στα 4 μέτρα που είναι το γραφείο, και στη μεριά της Έλληνας δηλαδή συνεχίζει η συγκεκριμένη LED ταινία, που μπορείς να την αλλάξεις από τηλεκοντρόλ. Ήθελα να βάλω ARGB για να κάνει αυτό το πιο ωραίο εφέ, δεν μου έφτανε το κλασικό RGB. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει τώρα εδώ από τα περιφερειακά.
Θα ξεκινήσω από πίσω προς τα μπροστά. Για ηχομπάρα, για ηχεία, έχω μια Creative Sound Blaster X Katana, η οποία έχει και RGB, γιατί που πας χωρίς RGB, κυρίες και κύριοι, δεν γίνεται αυτό. Η οποία είναι συνδεμένη πάνω αυτή τη στιγμή με την οπτική ίνα. Για πληκτρολόγιο, έχω ένα Viper από την Patriot, είναι το συγκεκριμένο, ένα Viper V770. Για ποντίκι, εδώ τώρα που έχει σβήσει κιόλας το RGB, κάτσε να το κουνήσω. Το ποντίκι λοιπόν είναι κάποιο από τη Razer, κάποια Ultimate έκδοση που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ πια. Η Ballistic X είναι ασύρματο το συγκεκριμένο που έχει το dock εκεί πέρα. Βέβαια, έχω συνδέσει με το καλώδιο το ποντίκι για πιο γρήγορη φόρτιση, γι' αυτό ναι, μεν μπορεί να φορτίσει πάνω εκεί στις ακίδες. Βέβαια, εγώ τώρα το έχω με το καλώδιο για να φορτίζει και να μπορώ να το λειτουργήσω και κανονικά. Από πίσω, έχουμε μία κάρτα ήχου, τη βλέπετε ποια είναι, τη Euphoria UMC22 Behringer, νομίζω έτσι προφέρεται. Μία τυπική κάρτα ήχου που η αλήθεια είναι δεν χρειάζεται και κάτι πολύ παραπάνω. Γιατί μπορούμε να βάλουμε και το Nvidia Broadcast που κάνει αρκετά καλή δουλειά. Και για μικρόφωνο, αν ακολουθήσουμε εδώ το καλώδιο, πάμε σε έναν τυπικό πολύ οικονομικό βραχίωνα. Και για μικρόφωνο είναι κάποιο από την Genesis που θα σας έχω τον κωδικό γιατί δεν το θυμάμαι απ' έξω. Εδώ από πίσω έχουμε τις δύο Alexas όπως σας είπα προηγουμένως. Και πάμε τώρα στην αριστερή πλευρά που έχω επίσης μία κάρτα ήχου. Η συγκεκριμένη είναι από την Creative, η X4. Πάνω εδώ από ό,τι βλέπετε έχει ένα jack. Στην ουσία μπαίνουν τα στουντιακά μικρόφωνα στο πάνω μέρος εδώ πέρα. Και για εξτραδάκι εδώ πέρα υπάρχει το Stream Deck Mini που τα κουμπιά που βλέπετε εδώ από πίσω. Στην ουσία είναι κάθε κουμπί και οθόνη, μπορείς να μπεις μέσα σε διάφορα άλλα μενού και να κάνεις διάφορες έξυπνες λειτουργίες. Για παράδειγμα έχω τα φώτα ή εδώ από κάτω αυτό που βλέπετε τώρα είναι η ταχύτητα του ίντερνετ και ναι, σε download έχει 865 πόσα γράφει εκεί πέρα και 90 upload. Ναι, αυτή είναι η ταχύτητα του ίντερνετ που έχω αυτή τη στιγμή. Θα σας εξηγήσω καλύτερα τι συμβαίνει με αυτή την ταχύτητα, γιατί έχω σχεδόν 900 Mbps θα μου πείτε τώρα και δεν κάνω live. Θα τα πούμε όλα αυτά σε επερχόμενο βίντεο γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό που θα δείτε εδώ είναι ένα κουμπάκι, το οποίο κουμπάκι τώρα τι κάνει. Το συγκεκριμένο συνδέεται σε ένα KWM, νομίζω έτσι λέγονται αυτές οι συσκευές, που το ποντίκι και το πληκτρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο διαφορετικούς υπολογιστές. Και πατώντας αυτό το κουμπάκι μπορείς να επιλέξεις σε ποιον υπολογιστή θα είναι. Γενικότερα, όλο το setup που έχει φτιαχτεί εδώ πέρα έχει φτιαχτεί για να μπορέσει να φιλοξενήσει μέχρι τρεις υπολογιστές. Δηλαδή, όλες οι οθόνες βγάζουν καλώδια για να μπορούν να μπουν πάνω μέχρι και τρεις υπολογιστές και είναι μόνιμα αναμονές. Έχω μόνιμα αναμονή ρεύματος και από ό,τι βλέπετε έχω μόνιμη αναμονή και για το πληκτρολόγιο. Για δύο υπολογιστές, για τρίτον μπορώ να βάλω και κάποιο ασύρματο. Και τέλος, για mousepad, για να χωράνε όλα τα πράγματα εδώ πάνω, πάλι έχω κάποιο από τη Razer, την μεγάλη έκδοση που είναι και RGB, αρκετά ικανοποιημένος και από το mousepad είμαι και χωράνε όλα πάνω άνετα. Πάμε να επικεντρωθούμε εκεί λίγο πιο κοντά και να τσεκάρουμε μέσα στο PC. Θα ξεκινήσουμε με το κουτί, που είναι κάποιο αρκετά ιδιαίτερο κουτί από την Thermaltake, το AH-Staff 600. Είναι εμπνευσμένο από ελικόπτερο το συγκεκριμένο κουτί και νομίζω φαίνεται με τους αραγωγούς που έχει εδώ μπροστά, με το ψυγείο που μπαίνει στο μπροστινό μέρος. Οπότε ναι, είναι ιδιαίτερο κουτί, σε λευκό χρωματισμό εννοείται για να ταιριάζει με το γραφείο. Και αν πάμε τώρα εδώ μέσα, συμβαίνει custom υδρόψυξη. Από ό,τι βλέπετε έχω custom block στον επεξεργαστή και εννοείται custom υδρόψυξη πηγαίνει και στην κάρτα γραφικών. Το μειονέκτημα που έχει το συγκεκριμένο κουτί είναι στο πίσω μέρος που φαίνονται όλα τα καλώδια και είναι πολλά. Πραγματικά χρησιμοποιώ όλες τις USB της μητρικής και έχω βάλει και δύο extra hub που να παίρνει από 3 USB το κάθε hub. Τα έχω εξαντλήσει όλα ό,τι βγάζει. Χρειάζομαι και άλλες USB από ό,τι φαίνεται με τα πράγματα που χρησιμοποιώ. Και αυτό είναι λίγο πρόβλημα με τα καλώδια. Τώρα, σε τεχνικά χαρακτηριστικά το συγκεκριμένο σύστημα, τι συμβαίνει εδώ μέσα. Πίσω από το block της Corsair που βρίσκεται εκεί μέσα, είναι ένας AMD Ryzen 9 3900X. Για RAM, στα δεξιά έχουμε κάποιες 64, 64 GB στο σύνολο, στα 3600 MHz με CAS 16. Για μητρική έχω μία MSI Tomahawk X570. Για κάρτα γραφικών έχω ένα πνευμόνι εδώ μέσα να κάθεται, με μπόλικο RGB εννοείται. Έχω λοιπόν μία από την Gigabyte, την Waterforce έκδοση RTX 3080 που ερχόταν κατευθείαν με το custom block πάνω, δεν το έβαλα εγώ. Εγώ έφτιαξα βέβαια την custom υδρόψυξη από ό,τι βλέπετε. Που η υδρόψυξη απαρτίζεται από δύο 360 ψυγεία, δηλαδή σύνολο έχω 6 ανεμιστήρες για την ψύξη, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω.
Σκεφτείτε η κάρτα ενώ δουλεύει max 45 βαθμούς, δεν πηγαίνει παραπάνω και μόνιμα τους ανεμιστήρους έχω 600 στροφές για να μην ακούγεται τίποτα. Για τροφοδοτικό τώρα έχω ένα Collin 850 Platinum, αρκετά ποιοτικό τροφοδοτικό, του έχω αλλάξει και τον ανεμιστήρα γιατί ήταν λίγο, έκανε φασαρία ο συγκεκριμένος. Βέβαια είναι ποιοτικό τροφοδοτικό, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Και αυτό που βλέπετε είναι custom braided καλώδια που το συγκεκριμένο κουτί δεν σου επιτρέπει να τα κρύψεις πουθενά. Είναι ένας πονοκέφαλος πραγματικά αν θέλετε να κάνετε cable management. Γενικότερα όλο το setup είναι ένας πονοκέφαλος στο να γίνει cable management. Γιατί? Για να καταφέρεις να κρύψεις όλα τα καλώδια που ανεβαίνουν στις οθόνες πρέπει να περαστούν πίσω από αυτό εδώ το μοναδικό κολονάκι για να μην φαίνονται. Οπότε για να κάνεις μια διαδρομή που στην ουσία είναι... Πόσο είναι εδώ πέρα, μισό μέτρο από τη μία οθόνη στη μονάδα. Πρέπει να πάνε τα καλώδια να κατέβουν κάτω, να πάνε στο γραφείο, να ανέβουν στο κολονάκι και μετά να πάνε στις οθόνες. Οπότε εκεί που υπολογίζω ότι θέλεις ένα μέτρο καλώδιο, ξέρω εγώ, για να κάνεις τη δουλειά σου, ξαφνικά θέλεις δύο μέτρα. Και ειδικότερα να θες να συνδέσεις κάτι στην άλλη άκρη. Γενικότερα, για να μην φαίνονται, θέλεις πολύ μακριά καλώδια και επειδή εγώ έχω αναμονές για δεύτερο και τρίτο υπολογιστή. Έχω πάρα πολλά καλώδια. Οπότε, όντας Βασίλης καλωδιομάχος, δυσκολεύτηκα αρκετά να το φτιάξω και να μαζέψω τα καλώδια σωστά στο συγκεκριμένο setup και σίγουρα πρέπει να γίνει όταν το φτιάχνεις. Τώρα, εγώ που σιγά σιγά προσθέτω πράγματα, δηλαδή μία η κάρτα έχω που μπήκε εκεί, αυτή δεν την είχα βάλει στην αρχή. Η άλλη εδώ που επίσης δεν υπήρχε στην αρχή. Ή η δεύτερη Αλέξα που ούτε αυτό και διάφορα άλλα δεύτερα ακουστικά που και αυτά δεν τα είχα. Όλα αυτά λοιπόν να τα προσθέσεις εφόσον έχεις στήσει το setup και πάνω σε αυτό το γραφείο είναι λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά νομίζω έχει βγει αρκετά clean η όλη υπόθεση. Φαίνονται λίγα εκεί από πίσω και στην ουσία αυτά που φαίνονται είναι επειδή είναι κοντά τα καλώδια για το setup που έχω και πρέπει να πάρω κάποια πολύ πιο μακριά που να σας πω και λίγο την αλήθεια βαριέμαι να τα αλλάξω. Έκτακτη διακοπή από το Βασίλη στο μέλλον που αυτή τη στιγμή μοντάρω το βίντεο που εσείς βλέπετε. Εδώ πέρα λοιπόν ήθελα να κάνω μία προσθήκη στο βίντεο για κάποια πράγματα ακόμη που δεν ανέφερα για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό κόστος. Αρχικά θέλω να πω ότι το κόστος για όλο το setup δεν είχα σκοπό να το βάλω, απλά την ώρα που μόντανα το βίντεο μου φάνηκε ωραία σαν ιδέα την ώρα που σας δείχνω τα πράγματα, κάθε ένα πράγμα ξεχωριστά να ανεβαίνει και το ποσό του όλου setup για να έχετε κι εσείς μια ιδέα πόσο στοιχίζει τέλος πάντων το γραφείο μου και τα πάντα που υπάρχουν εδώ πάνω. Και ας μην ήταν λοιπόν στο αρχικό πλάνο, είπα να το βάλω, νομίζω είναι μια ωραία προσθήκη και θέλω να προσθέσω κάποια πράγματα ακόμη που ξέχασα να τα αναφέρω μέσα στο βίντεο γιατί δεν είχα σκοπό να κάνω και αυτό με το τελικό ποσό. Όπως για παράδειγμα τις συρταριέρες που έχω χρησιμοποιήσει, ένα ντουλαπάκι, τις επιφάνειες για το γραφείο. Βλέπω εδώ πέρα έχω βάλει τις RGB LED ταινίες στο πίσω, βραχίονες για να στηρίζονται φωτάκια, κάμερες και κάποια άλλη βραχίονες που υπάρχουν από πίσω. Πολλά μα πολλά μα πάρα πολλά καλώδια που σε αυτά έχω βάλει ένα πολύ μικρό ποσό, πολύ τυπικό, έχω δώσει σίγουρα πολύ περισσότερο για καλώδια από ό,τι έχω βάλει μέσα στο ποσό, κάτι dummy battery, λαμπίτσες, διάφορα έτσι μπιχλιμπίδια. Επίσης δεν ανέφερα ποτέ την Arctic τη βάση για τις τρεις οθόνες που έχω εδώ πέρα, χειριστήριο, αυτό που δεν σας έδειξα είναι ότι ναι παίζω και με ασύρματο χειριστήριο και με ασύρματα ακουστικά που αράζω έτσι λίγο πιο πίσω και παίζω, ούτε αυτά τα έβαλα, δεν έβαλα την καρέκλα μου για παράδειγμα που είναι από την Anta ή Kaiser 2, γενικότερα δεν είχα βάλει αρκετά πράγματα στο συνολικό κόστος που το τελικό ποσό πλέον ανέρχεται σε αυτό εδώ. Ναι, φτάσαμε περίπου στις 10.000 ευρώ και μέσα δεν έχω βάλει τις εργατόρες που χρειάζονται. Για παράδειγμα, να έρθει κάποιος τεχνίτης να σου συναρμολογήσει αυτό το γραφείο, εύκολα θα σου έπαιρνε, ξέρω εγώ, 100-150 ευρώ για να κάνει την όλη δουλειά, γιατί ήταν σκέτα ξύλα, να το πούμε έτσι. Επίσης, να έρθει κάποιος να σου φτιάξει custom υδρόψυξη, μια τέτοια custom υδρόψυξη, υπολογίστε ότι θέλει μια 300 για να τη συναρμολογήσει κάποιος με διπλά ψυγεία και τα σχετικά. Αυτά λοιπόν δεν τα έχω βάλει μέσα, την προσωπική εργασία που έχω ρίξει όλο αυτό, τα αφήνουμε σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που δεν μας ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή όλες οι τιμές που σας έβαλα είναι τιμές Scrooge, οι χαμηλότερες τιμές Scrooge που βρήκα. Δηλαδή πράγματα που έχω εδώ πάνω, π.χ.
αυτά συγκεκριμένα εδώ ακουστικά που είναι από την Creative, τώρα τα έβαλα 80 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, τόσο έχουν στο Scrooge. Όταν ήρθαν αυτά τα ακουστικά στα χέρια μου είχαν γύρω στα 140 ή 150 ευρώ εάν θυμάμαι σωστά, οπότε ναι, όλες οι τιμές είναι με τις χαμηλότερες τιμές που υπάρχουν στο Scrooge τώρα. Σε κάποια ίσως να είναι λίγο πιο ακριβά, δεν νομίζω, κατά κύριο λόγο όλα τα έχω βάλει κοστολογημένα πιο οικονομικά. Βέβαια, έχω βάλει καινούργιες τιμές για κάποιον που θέλει να τα αγοράσει καινούργια, γιατί μεταχειρισμένα εννοείται το κόστος πέφτει αρκετά πιο κάτω. Ένα ερώτημα που θα έχετε πολλοί από εσάς και σίγουρα ένα σχόλιο που θα δω από κάτω είναι ότι ο Βασίλη κάνει 10.000 το setup σου, αλλά ρε φίλε, δεν τα έχεις βάλει σε αυτά τα λεφτά. Στα έχουν στείλει τσάμπα τα πράγματα. Αρχικά να πω ότι 6 με 7.000 ευρώ έχουν πληρωθεί από τη δική μου τσέπη και τα υπόλοιπα 3-4 τέλος πάντων πόσα μένουν είναι από πράγματα που μου έχουν στείλει όχι τσάμπα. Ναι μεν, πολλά πράγματα που βλέπετε εδώ πάνω δεν τα έχω πληρώσει με χρήματα, τα έχω πληρώσει όμως με πολύ κόπο και με πολύ χρόνο που αυτό αντιστοιχεί σε χρήμα. Βασικά τρόπο που το σκέφτομαι για ρεύμα, ίντερνετ κτλ. Έχω δώσει και χρήμα για να γίνουν τα βίντεο σε αυτά τα προϊόντα. Οπότε ναι, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ κανένας να σας δώσει τσάμπα πράγματα. Περιμένω ένα αντάλλαγμα από εσάς. Οπότε όντως, ό,τι βλέπετε εδώ πάνω έχει πληρωθεί από εμένα είτε με χρήματα είτε με κόπο που είναι πάλι χρήματα. Αφού το βγάλαμε αυτό από τη μέση και σας εξήγησα ότι πολλά πράγματα δεν τα έχω βάλει που μπορεί να βγαίνει και στα 11.000 δηλαδή το setup, δεν μας ενδιαφέρει να το αφήσουμε στρογγυλά στα 10. Θα έχω ακόμη, αν δεν το έχω σε σχόλια, θα το έχω σε πολλές σκέψεις. Ποιες είναι αυτές οι σκέψεις τώρα, κυρίως θα είναι από άτομα μικρότερης ηλικίας. Που τι θα σκεφτούν, τώρα εγώ ρε Βασίλη μου δείχνεις εσύ ένα setup που κάνει 10.000 και εγώ κάθομαι σε έναν υπολογιστή που τον είχα πάρει πριν πόσα χρόνια 300 ευρώ και δεν μπορώ να δω ούτε το βίντεο καλά καλά, δεν μπαίνει ούτε YouTube. Παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάτι, δεν έχει σημασία που είστε τώρα αλλά που θα φτάσετε, για να σε εξηγήσω δηλαδή και εγώ πώς ξεκίνησα. Ναι μεν τώρα το γραφείο μου με τους υπολογιστές και όλα αυτά εδώ πάνω μπορεί να κάνει 10.000, που αυτό σημαίνει 1,5 χρόνο μηνιάτικα, που είναι ένα πολύ σοβαρό ποσό. Βέβαια, όταν ξεκίνησα εγώ, το πρώτο δικό μου PC το έφτιαξα στα 13-14, όπως είχα πει και στο Q&A, δεν θυμάμαι αν ήμουν πρώτη ή δεύτερα γυμνασίου. Κάπου εκεί γύρω ήμουν τέλος πάντων. Που εκείνο το PC, μαντέψτε πώς το αγόρασα. Τα καλοκαίρια πήγαινα στη δουλειά του πατέρα μου και βοηθούσα και μου έδινε ένα χαρτζιλίκι. Δεν είναι ότι έκανα τη σπουδαία δουλειά, να του έδινα κανένα εργαλείο, να έλυνα καμιά συσκευή, να σκούμπιζα το μαγαζί. Πιτσιρικά ήμουν, δεν μπορούσα να κάνω και παραπάνω. Αλλά πήγαινα τα καλοκαίρια μου αντί να παίζω και έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω τέλος πάντων για να πάρω ένα αλφα χαρτζιλίκι. Ούτε καν με ροκάματο, ένα χαρτζιλίκι. Με αυτό το χαρτζιλίκι πήρα και εγώ το πρώτο μου PC που έκανε 350 ευρώ. Max να έκανε μονάδα 350 ευρώ. Για οθόνη θυμάμαι είχα μία CRT. Για όσους πιτσιρικάδες δεν ξέρετε τι είναι CRT, είναι εκείνες οι οθόνες οι πολύ παλιές, τα μπαούλα που από πίσω αντί να είναι λεπτές είχαν μια έτσι, ένα πλαστικό πολύ μεγάλο. Είχα λοιπόν μια τέτοια οθόνη που παρόλο που τότε υπήρχαν οι TFT και υπήρχαν αρκετά χρόνια TFT, εγώ είχα μείνει με εκείνη την οθόνη γιατί πρώτον δεν είχα λεφτά να αγοράσω καινούργια οθόνη και δεύτερον αυτή είχε περισσέψει μια αποθήκη, οπότε αυτή και πήρα. Για γραφείο τώρα θυμάμαι ότι ήμουνα σε μια παλιά, όχι δεν ήμουν σε μια παλιά βιβλιοθήκη, είχα ένα γραφείο που το είχε ένας φίλος για πέταμα και απλά το καβάντζωσα εγώ και σε καρέκλα καθόμουν τώρα σε μια πλαστική γύφτου, να το πούμε έτσι, εντάξει δεν είναι πολύ political correct αυτό, αλλά καταλάβατε τι θέλω να πω, σε μια απλή πλαστική καρέκλα με ένα μαξιλαράκι και για περιφερειακά από το συνοικιακό μαγαζί που αγόρασα τον υπολογιστή μου τότε είχα πάρει το πιο φθηνό πληκτρολόγιο και ποντίκι, να είχαν κανένα δεκάρικο, δηλαδή όλο το setup που είχα εγώ εκείνη την εποχή ήτανε από μεταχειρισμένα πράγματα που είχαν περισσέψει και το μόνο πράγμα που ήταν καινούριο ο υπολογιστής ήτανε ένα πολύ οικονομικό Core 2 Duo για την ακρίβεια. Θυμάμαι με κάρτα γραφικών που είχε μείνει από τον αδερφό μου μια παλιότερη και μου την είχε δώσει και έτσι είχα κάνει τη δουλειά μου. Όλο το setup μου δηλαδή, αυτό που ξεκίνησα, αν έκανε και 500 ευρώ, μη σας λέω και πολλά, μπορεί να ήταν λιγότερο από 500 ευρώ και εννοείται για να έχω και το δικό μου χώρο, είχα αποφασίσει να πάω στην αποθήκη με τον καυστήρα γιατί όπως έχω πει και στο βίντεο με το Q&A, ήμασταν 4 αδέρφια, οπότε δεν είχαμε και πολύ μεγάλο σπίτι για να έχουμε την άπλα μας. Είχα πάει ένα κλειστό εκεί μέσα για να έχω και εγώ την ιδιωτικότητά μου. Εκεί που θέλω να καταλήξω χωρίς να κουράζω είναι ότι δεν έχει σημασία από πού ξεκινάμε. Να κοιτάζετε τι έχουν οι άλλοι, όχι για να τα ζηλεύετε και να τα φθονείτε. Να κοιτάζετε τι έχουν οι άλλοι για να βάζετε ένα στόχο που πρέπει να το ξεπεράσετε κιόλας. Δηλαδή,
Αν εγώ πιστεύετε ότι έχω το υπέρτατο setup που κάνει 10 χιλιάρικα, κοιτάξτε τι μπορείτε να κάνετε για να φτιάξετε ένα setup που να κάνει 15 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα, 30, όσα χιλιάρικα θέλετε. Και επίσης δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ξεκίνησα στα 13, δεν ξέρω εγώ πόσο χρόνο ήμουνα, και τώρα είναι 27 σχεδόν. Οπότε ναι, έχουν περάσει και αρκετά χρόνια. Αυτό το λέω για τους πιτσιρικάδες, ίσως και για κάποιους πιο μεγάλους που λένε τι συμβαίνει τώρα με το συγκεκριμένο setup και πάντα παίζει ρόλο και τι επιλογές κάνουμε. Αφού λοιπόν τα βγάλαμε λίγο αυτά από τη μέση, που κανονικά σε αυτά πρέπει να επικεντρωθώ σε ένα ξεχωριστό τελείως βίντεο, που γράψτε μου από κάτω στα σχόλια αν θέλετε για παράδειγμα να γίνει ένα βίντεο να καταλάβετε λίγο τι συμβαίνει με τα δωρεάν πράγματα, τα δωρεάν πράγματα από τις εταιρείες που ξαναλέω τίποτα δεν είναι δωρεάν, και γενικότερα για τη δουλειά του YouTuber που όλοι νομίζουν ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Πείτε μου από κάτω αν θέλετε να γίνει κάποιο τέτοιο βίντεο. Όπως και να έχει, επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματος. Ελπίζω να έμπνευσα και να βοήθησα κάποιους από εσάς να το πάτε στο επόμενο βήμα. Έτσι πρέπει να το βλέπετε. Πάμε στο παρελθόν τώρα. Οπότε έγινε και αυτό το βίντεο. Είδαμε το setup με όλες τις λεπτομέρειες που έχω χρησιμοποιήσει εδώ πέρα. Να δείτε ακριβώς τι PC φτιάχνω. Βέβαια, μερικοί μπορεί να έχετε παραξενευτεί που ακόμα έχω έναν 3900X, γιατί δεν κάνω κάποια αναβάθμιση. Και ο λόγος είναι πολύ απλά ότι δεν χρειάζομαι κάποιον καλύτερο επεξεργαστή για την ώρα. Θέλω να κάνω αναβάθμιση. Φυσικά και θέλω. Την χρειάζομαι. Όχι ακόμα. Οπότε κι εσείς μην μπαίνετε τόσο πολύ σε αυτό το σκεπτικό κάθε χρόνο να κάνω αναβάθμιση. Δεν έχει νόημα. Να κοιτάτε τι σας βολεύει. Αν κάνετε δουλειά με το PC που έχετε, μένετε εκεί πέρα. Αν από κάτω τώρα θέλετε να μου γράψετε κάποια αναβάθμιση, κάποια αλλαγή για το setup που έχω κάνει, πείτε μου, θα ήθελα να δω και τη δική σας άποψη ή πώς σας φάνηκε το setup. Σας απογοήτευσαν τα καλώδια, δεν σας απογοήτευσαν? Θέλω να μου πείτε από κάτω. Αυτό ήταν το βίντεο για αυτή την Κυριακή. Επιτέλους έγινε, είδατε και το δικό μου setup και από την επόμενη συνεχίζουμε με τα δικά σας. Επίσης γράψτε μου από κάτω αν θέλετε να δούμε τις Έλενας. Δεν είναι τόσο εξαλιάρικο, αλλά είναι ένα τιμιότατο setup και αυτό. Οπότε αυτό ήταν για σήμερα. Να τσεκάρετε επίσης στην περιγραφή email μαζί με οδηγίες για να μου στείλετε και τα δικά σας setup που τα περιμένω όπως και δίποτε για το 2022. Να τσεκάρετε τα social media τα δικά μου που εκεί πέρα ανεβαίνει έξτρα υλικό, οπότε δεν έχετε να χάσετε κάτι. Κουμπί συμμετοχής που έχετε έξτρα πλεονεκτήματα και στηρίζετε πάρα μα πάρα πολύ την όλη προσπάθεια. Και τέλος είπαμε, τα σχόλιά σας περιμένω, τα like σας, τις εγγραφές σας, γιατί είναι τζαμπαριά και βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ. Να περνάτε καλά λοιπόν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!